Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 9.84. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Χαλάρωση των υγειονομικών μέτρων με τη χρήση μάσκεν στο σωστά αεροδρόμια όσο και κατά τη διάρκεια των πτήσεων σύστησαν το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας της Αεροπορίας από τη Δευτέρα 16 Μαΐου. Οι αεροπορικές εταιρείες αναμένεται να αποφασίσουν το τι θα ισχύσει. Επισημαίνουν ωστόσο ότι η μάσκα εξακολουθεί να είναι μία από τις καλύτερες προφυλάξεις κατά της μετάδοσης της COVID-19 και πως είναι απαραίτητη στους πολίτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Σημαντική χαρακτήρισε την αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σήμερα, σημειώνοντας ότι στο προήμιο της καταγράφει ρητά την κοινή βούληση για αμοιβαία προστασία ενάντια κάθε απειλής και επίθεσης. Ο Αλέξης Τσίπρας κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για αμηχανία μπροστά στο αποτέλεσμα των πολιτικών του, κάνοντας λόγο για μια συμφωνία χωρίς ανταλλάγματα όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να πρημοδοτήσουν την Τουρκία. Τον κομβικό ρόλο της Σούδας στις επιχειρήσεις των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων επιβεβαιώνει ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη συνολικά 24 μαχητικών αεροσκαφών 5ης γενιάς τον ερχόμενο Ιούλιο στο αεροδρόμιο της 115 πτέρυγας μάχης στα Χανιά. Σε συλλαλητήριο στις 7 στα Προπήλαια καλεί η Επιτροπή Αγώνα ενάντια στην Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Βάσεις. Αναλόγες κινητοποιήσεις θα γίνουν και σε άλλες πόλεις της χώρας. Στη ρητορική του 2020 επιστρέφει η Άγκυρα, η οποία ανακοίνωσε την πιθανή έναρξη νέων γεωτρήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Την έντονη καταδίκη του για την προτινόμενη πώληση όπλων στην Τουρκία εξέφρασε ο Αμερικανός βουλευτής των Δημοκρατικών Φρανκ Παλών. Σε ανάρτησή του στο Twitter ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να ανταμείψουν την Τουρκία με νέα όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό δεδομένου του ιστορικού του καθεστώτος Ερντογάν σε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποσταθεροποιητικές ενέργειες. Καταλογίζει δε στην Τουρκία ότι δεν τηρεί τις δεσμεύσεις της στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Επιβοδός ο ΣΥΡΙΖΑ σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο εν ώψη της εσωκομματικής εκλογικής διαδικασίας της Κυριακής 15 Μαΐου για την ανάδειξη του νέου Προέδρου και της νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Το νέο Πρόεδρο και την Κεντρική Επιτροπή καλούνται να εκλέξουν παλιά και νέα μέλη που θα προσέλθουν στις 1.000 εσωκομματικές κάλπες πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 35 στο νομό Ηρακλείου, όπως και ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, Δημήτρης Κλαράκης, είπε στον 984. Σήμα για αύξηση των επιτοκίων τον Ιούλιο έδωσε η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, ακολουθώντας ανάλογες δηλώσεις όλο και περισσότερων υπευθύνων χάραξης πολιτικής τις τελευταίες ημέρες, οι οποίοι διαμηνύουν ότι η σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής θα υλοποιηθεί εντός του τρίτου τριμήνου έπειτα από την εκτόξευση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης. Ο υψηλός πληθωρισμός χτυπάει σε πολλά μέτωπα και απειλεί να ανατρέψει ακόμα και τον κυβερνητικό σχεδιασμό της επιστροφής της οικονομίας σε ανάρρετο κύκλο με άνετη εξυπηρέτηση του χρέους, υψηλές επενδύσεις, σταθερά υψηλή ανάπτυξη, βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, εκτιμούν οι οικονομολόγοι. Αναρτήθηκαν τα στοιχεία του νέου έμφυα. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η μεταρρύθμιση επιφέρει σημαντικές μειώσεις για τις ιδιοκτησίες μικρής και μεσαίας αξίας, ενώ σε ελάχιστες που αφορούν πιο ακριβές περιοχές θα υπάρξουν αυξήσεις. Συγκεκριμένα, στο 65% των ζωνών ο έμφυα μειώθηκε, στο 34% παραμένει αμετάβλητος και στο 1% αυξάνεται. Η πρώτη από τις 10 μηνιαίες δόσεις καταβάλλεται τέλος Μαΐου με την εξόπληση να γίνεται το Φεβρουάριο του 2023. Σημειώνεται ότι δεν θα υπάρχει έκπτωση για εφάπαξ εξόπληση. Συνάντηση της ΓΕΣΕ με τους εργοδοτικούς φορείς αύριο Παρασκευή 13 του μήνα στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την υπογραφή της νέας Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Σε συνολική πίστοση συνολικού ύψους 850.400 ευρώ σε 4.252 δικαιούχους της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε υπηρεσίες ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης τον Απρίλιο, προχώρησε το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων. Ψηφίστηκε με αυξημένη πλειοψηφία από τη Βουλή η τροπολογία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στον ΕΛΓΑ να καταβάλει προκαταβολή έως 60% για τις ζημιές που προκλήθηκαν σε καλλιέργειες από τον παγετό Ιανουάριος 2022 στο σύνολο των περιφερειών της χώρας. Αναρτήθηκαν από το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος οι πίνακες των Δημοτικών Ενωτήτων Αρκαλοχωρίου Καστελίου Θραψανού με τους χρηματικούς καταλόγους άρδευσης δευτέρου εξαμήνου
2021 και περιβαλλοντικού τέλους 2021 των αντίστοιχων δημοτικών ενωτήτων. Δικαίωμα ένστασης δίνεται έως 3 Εβδόμου 2022. Το Τμήμα Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου ενημερώνει τους δημότες που αρδεύουν τις καλλιέργειές τους στις περιοχές των τοπικών κοινοτήτων Άγιος Βλάσης, Βασιλιές, Λοφοπολή, Λοφοσέμελη και Καρακοβούνη ότι από την παρούσα αρδευτική περίοδο το νερό άρδευσης θα προέρχεται από τριτοβάθμια επεξεργασία από την εγκατάσταση επεξεργασίας λιμάτων Ηρακλείου, βιολογικός καθαρισμός. Μέχρι τώρα οι περιοχές αυτές αρδεύονταν από τη γεώτρηση της περιοχής Χιλιόκαμπο, η οποία λόγω παλαιότητας στέθηκε εκτός λειτουργίας. Αντιδρούν οι εκπαιδευτικοί με τις διαγνωστικές εξετάσεις χαρακτήρα PISA που υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας. Αφορά σε 600 δημοτικά και γυμνάσια, εκ των οποίων τα 40 στην Κρήτη. Στα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών θα διαγωνιστούν οι μαθητές. Το Υπουργείο σημειώνει ότι έτσι θα καταστεί δυνατή για πρώτη φορά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η διαμόρφωση βελτιωτικών παρεμβάσεων στη βάση μετρήσιμων, αξιόπιστων και αντιπροσωπευτικών δεδομένων. Με τριούρε τάση εργασία απαντούν δάσκαλοι και καθηγητές. Καθόλου οθόη παραπάνω διαδικασία αναφέρει στο 1984 ο πρόεδρος της Ελμερε Θύμνου Χρήστος Ρουλής. Λέμε όχι στην κατηγοριοποίηση των σχολείων και των μαθητών, προσθέτει. Με τις εξετάσεις PISA το Υπουργείο επιχειρεί να μεταβιβάσει τις ευθύνες για τις ελλείψεις σε προσωπικό και σε υποδομές στους εκπαιδευτικούς. Οι όποιες αποτυχίες θα χρεώνονται στο σχολείο και θα προσμετρώνται στην αξιολόγηση και κατηγοριοποίηση της μονάδας και του προσωπικού του. Αν το δεχτούμε, σύντομα θα καταλήξουμε να προετοιμάζουμε τους μαθητές μόνο για την PISA, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε να ξεφυτρώνουν και αντίστοιχα φροντιστήρια. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τον τρόπο εξέτασης του μαθήματος των Αγγλικών στο Καπετανάκιο, προχώρησαν οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου, καταθέτοντας αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του πρώτου ΓΕΛ. Ο Σύλλογος ζητά την απαλλαγή της εξέτασης του μαθήματος των Αγγλικών με τη χρήση τράπεζας θεμάτων, όπως προβλέπεται για τις ενδοσχολικές εξετάσεις, καθώς οι μαθητές διδάσκονται το συγκεκριμένο μάθημα από 4 Απριλίου, όταν τοποθετήθηκε η καθηγήτρια Αγγλικών στο σχολείο. Στις 16 Μαΐου στο Αμφιθέατρο Δέλτα 7 στην Πανεπιστημίου Πολιτού Γάλλου στο Ρέθυμνο θα πραγματοποιηθεί συνέδριο με αντικείμενο την παρακολούθηση έργων σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα κατά την περίοδο λειτουργίας με ειδική έμφαση στα έργα ΣΔΙΤ των ελληνικών πανεπιστημίων. Στα Χανιά διεξάγεται από σήμερα και έως τις 15 Μαΐου το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό, με αφορμή την 12η του Μάη ως Διεθνή ημέρα νοσηλευτών-νοσηλευτριών, απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλο το νοσηλευτικό προσωπικό και σημειώνει: σήμερα, όπου το νέο ΕΣΥ προωθεί ακόμα περισσότερο την ιδιωτικοποίηση και την εμπορευματοποίηση της υγείας, περισσότερο από κάθε άλλη φορά απαιτείται η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και των νοσοκομείων. Στο ρόλο του νοσηλευτή αναφέρεται ο Σύλλογος Εργαζομένων στο Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτή αποτελεί μια αφορμή για να αναλογιστούμε τη συμβολή τους στο σύστημα υγείας και στη φροντίδα κατά πολίτη της χώρας, αλλά και να τους ευχαριστήσουμε για το έργο που παράγουν καθημερινά το μήνυμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ανάλογα μηνύματα από την περιφέρεια όπως επίσης και του Δήμου Ηρακλείου. Ξεκινούν από την περιφέρεια Κρήτης τα σεμινάρια για τους εργαζόμενους στον τουρισμό σχετικά με την εκπαίδευση στα υγειονομικά πρωτόκολλα προστασίας από την COVID-19 και άλλους υγειονομικούς κινδύνους. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική, δεδομένου ότι απαιτείται η εκ νέου εκπαίδευση του συντονιστή του καταλήμματος που θα λειτουργήσει το 2022. Η Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών και το Κέντρο Ερευνών Μελετών για τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης διοργανώνουν υβριδική εκδήλωση με θέμα «Νεανικός ακτιβισμός ενάντια σε δικτατορικά καθεστώτα» τη Δευτέρα 16 Μαΐου. Το Σάββατο και την Κυριακή οι εκδηλώσεις στο Ηράκλειο για την 56η επέτειο της Επανακομιδής της Τίμιας Κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, Πρώτου Επισκόπου Κρήτης. Εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 15 του μήνα στην αίθουσα Εκκλησίας του Σοκαρά 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι.
Εξιχνιάστηκε η απόπειρα ανθρωποκτονίας πριν από 2 εβδομάδες στα Νόγια, όταν μαυροτημένος άνδρας με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσέγγισε 33χρονο και πυροβόλησε 2 φορές προς το μέρος του. Μία βολίδα βρήκε τον 33χρονο στο πόδι, με τον δράστη να τρέπεται άμεσα σε φυγή. Ο 33χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ανοχίων και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό. Σε βάρος του δράστη σχηματίστηκε δικογραφία. Συνελήφθη στο Λασίδι ένας άνδρας Έλληνας, κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών, φέρεται να διέθετε πάνω από 70 γραμμάρια κάναβης. Υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 12χρονου παιδιού από τον πατέρα του απασχολεί τις αρχές και την τοπική κοινωνία στο Αμίντεο. Εκπαιδευτική παρατήρηση αναλλαγής στη συμπεριφορά του κοριτσιού, το οποίο εκμυστηρεύτηκε στους δασκάλους του το βιασμό του. Η Γερμανία και η Αργεντινή προειδοποιούν για τον κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης λόγω Ουκρανίας. Οι δύο ηγέτες, οι οποίοι συναντήθηκαν στο Βερολίνο χθες, έκαναν λόγο για πόλεμο με συνέπειες για ολόκληρο τον κόσμο και ζήτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός. Ο πόλεμος στην Ουκρανία θα λήξει όταν η Ρωσία μας αποδώσει ξανά το δικαίωμά μας στη ζωή, ισχυρίστηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Ρωσία είναι σήμερα η πιο άμεση απειλή για την παγκόσμια τάξη με τον βάρβαρο πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας και την ανησυχητική συμφωνία της με την Κίνα, δηλώνει η πρόεδρος της Κομισιόν. Ο Φιλανδός πρόεδρος ανακοίνωσε σήμερα επίσημα τη θέση του για την υποψηφιότητα της χώρας του στο ΝΑΤΟ. Την Κυριακή ανακοίνωση από τη Σουηδία. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ζήτησε σήμερα να γίνει κράτηση μιας θέσης για τη χώρα του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμα και αν οι διαπραγματεύσεις θα διαρκέσουν μεγάλο χρονικό διάστημα. Ναι, προειδοποίησε την ίδια ώρα του Αντιπρόεδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Δημήτρη Μεντεδεφ, προς τη Δύση ότι η αυξανόμενη στρατιωτική υποστήριξη που χορηγείται στην Ουκρανία από τη ΣΥΠΑ και τους συμμάχους τους ενέχει τον κίνδυνο σύγκρουσης ανάμεσα στη Ρωσία και τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ. Προς αναζήτηση πρώτων ύλων εκτός αμερικανικού εδάφους προσανατολίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες για να αντιμετωπίσουν τον στρατηγικό ανταγωνισμό από την Κίνα. Την ανεξάρτητη υποψηφιότητά του για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο τέος Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Νίκος Χριστοδουλίδης, στις επερχόμενες προεδρικές εκλογές που θα διεξαχθούν στην Κύπρο το Μάρτιο του 2023. Αεροσκάφος κινέζικης εταιρείας με 113 επιβαίνοντας βγήκε από το διάδρομο σήμερα το πρωί και έπιασε φωτιά στο διεθνές αεροδρόμιο της Τσόγκ Τσινγκ. 40 άτομα που υπέστησαν ελαφρύς τραυματισμούς διακομίστηκαν σε νοσοκομείο σύμφωνα με τις αρχές του αεροδρόμιου. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός στο Καραϊσκάκι, καθώς επικράτησε 2-1 του Ολυμπιακού για την 8η αγωνιστική των play-off στη Super League. Νίκη εκτός έδρας για τον Άρη στην Τούμπα με 0-1 επί του ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ έφυγε με 3-0 από το ΆΚΑ στο παιχνίδι με τον ΠΑΣ Γιάννενα. Βαθμό χρυσάφι πήρε ο ΑΟ Τυμπακίου, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον Βίζαντα Μεγάρων για την 2η αγωνιστική των Μπαράζ Ανόδου. Για τη ΓΑΜΑ Εθνική σε ένα παιχνίδι όπου το συγκρότημα του Μιχάλη Κουτεντάκη θα μπορούσε να πάρει και τη νίκη. Σημαντική νίκη πανηγύρισε ο Αστέρας Περάματος, ο οποίος επικράτησε με 2-0 της νίκης Σιτίας. Το βαθμό της ισοπαλίας κατάφερε να πάρει ο Απόλλων Άγιος Ιωάννης, καθώς έμεινε στο 1-1 με την Ελλάς Ποντιών. Η δικαίωση των σωματείων Μινωικής και Γόρτινας από το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ άνοιξε το δρόμο για τη συμμετοχή όλων των σωματείων του Ηρακλείου στις προσεχείς εκλογές της ΕΠΣΗ. Το γεγονός αυτό άλλαξε το τοπίο για την εκλογική διαδικασία της 15ης Μαΐου με τον Νίκο Τζόρτζογλου και τους συνεργάτες του να εκφράσουν την ικανοποίησή τους για τη συμμετοχή όλων των σωματείων στην ψηφοφορία και όχι μόνο των 26 που είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό. 984. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος ο σημερινός καιρός. Άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία έως τους 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φεκενάκης. Καλό μεσημέρι.